Λοιπόν, πάμε να δούμε αν θα μα φέρει καλέ ειδήσει ο Υφυπουργό Υγεία, ο κύριο Δημήτρη ε, Βαρτζόπουλο. Καλημέρα σα, κύριε ε, Υπουργέ. Καλημέρα, καλημέρα. καλημέρα. Διότι η κυβέρνηση ουσιαστικά επιχειρεί να βάλει φρένο στην παραβατικότητα των ανηλίκων αφενό. Ήταν η επιτροπή η οποία συστήθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου, αλλά και το stop, stop bullying, το οποίο είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό α, πρόβλημα. Κοιτάξτε, ήθελα για να, να πούμε, πούμε την αλήθεια. Πώ ε, ναι, θα, θα εφαρμοστούν. Ε, Πρόκειται για φαινόμενα τα οποία κατ' ουσίαν είναι συναφή. Τα ίδια. Συναφή. Απολύτω. Απολύτως. Κοιτάξτε, για να πούμε τα πράγματα με το όνομά του. Τα παιδιά τσακώνονται στι γειτονιέ από καταβολή κόσμου. Το θέμα όμω είναι τώρα ότι αυτό το φαινόμενο, αυτό το ζήτημα mm -hmm. έχει πλέον παραγίνει. Διότι εδώ τώρα έχουμε να εμφανίζεται η επιθετικότητα και η ταπείνωση του άλλου μέσα από τα social media σαν ικανότητα. Mm -hmm. Αυτό πραγματικά είναι ένα σειρό φαινόμενο. Ω λάφυρο. Λέβη... Το βίντεο διακινείται ω λάφυρο. Ακριβώς. Γιατί και εμεί, παιδιά, υπήρξαμε και, και όπω λέτε, τσακωνόμαστε. Αλλά όχι κάτι με... που πρέπει οπωσδήποτε να αντιμετωπιστεί. Είπατε πάρα πολύ σωστά ότι η κυβέρνηση με προσωπική πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού αναπτύσσει μια εθνική στρατηγική και χρησιμοποιεί σε αυτή την ανάπτυξη και σχεδιασμό πραγματικά οι ε, ε, ειδικού οι οποίοι έχουν μια διεθνή εμβέλεια. Θα μου πείτε, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο. Αλλά αυτό το παγκόσμιο mm. φαινόμενο έχει, έχει και διαστάσει τοπικέ, οι οποίε πρέπει να διερευνηθούν. Πρέπει να δούμε αν συμβαίνει σε ορισμένου τόπου περισσότερο, σε ορισμένα κοινωνικά στρώματα Τι περισσότερο. Δηλαδή, Πώ θα εξελιχθεί αυτή η στρατηγική, εν πάση περιπτώσει, εκτό από αυτά τα λόγια, πρέπει να, και, πρέπει να υπάρξουν και συγκεκριμένε πράξει. Κάπω δεν συμβαίνει. Δηλαδή, εμεί καταγράφουμε εδώ καθημερινά, εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, ε, από όλα τα κοινωνικά στρώματα. Και από τα πιο πλούσια εννοώ και από τα έτσι, πιο φτωχά. Είναι ένα πράγμα το οποίο τέμνει την ελληνική κοινωνία, δυστυχώ. Ε, έτσι ακριβώ είναι. Αλλά πρέπει πραγματικά να δούμε ποιε είναι οι μορφέ βία που συνδέονται με τι, αν υπάρχουν ιδιαίτερε συνθήκε. Αυτό το δουν οι ειδικοί. Αλλά βεβαίω εμεί δεν πρέπει να μείνουμε μόνο στην αναμονή των αποτελεσμάτων αυτή τη επιτροπή. Ήδη πρέπει να δράσουμε και δρούμε. Κοιτάξτε, εμεί και από την πλευρά του Υπουργείου Παιδεία. Ναι. Και από πλευρά του Υπουργείου Συνοχή, το οποίο είναι υπεύθυνο για τι κοινωνικέ υπηρεσίε. Και κυρίω εμεί στο Υπουργείο ε, Υγεία, τουλάχιστον από δική μα πλευρά, παρεμβαίνουμε και στον τομέα τη πρόληψη. Δηλαδή, πώ. Έχουμε και μια γραμμή, να, παρουσίασα και από τον σταθμό σα πριν από μερικέ μέρε, το 1306, το οποίο δίνει ε, ε, 7 μέρε την εβδομάδα, από το πρωί μέχρι το βράδυ, ειδικέ συμβουλέ σε όλου του Δηλαδή και σε εκπαιδευτικού ε, 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 και σε γονεί οι οποίοι έχουν. Ε, ε, Ανάγκε ή αν έχουν απορίε. Για παιδιά που έχουν υποστεί Ακριβώ. Ναι. Το θέμα είναι θα στο Ακόμη, προσέξτε, ναι. ακόμη και ιδίω όταν ένα γονεύ διότι το παιδί του συμμετέχει όχι ω θύμα, αλλά ω θήτη mm -hmm. σε αυτέ τι περιπτώσει. Καλό είναι το κοιτάξει. Αυτό το παιδί που συμμετέχει σε αυτέ τι εκδηλώσει μπορεί να παρασύρεται, μπορεί και πραγματικό να έχει θέμα. Το οποίο θέμα πρέπει να δει. Αν το μάθει και αν το γνωρίζει. Ακριβώ. Και άρα πρέπει να συζητήσει συμβουλή και σε αυτή την περίπτωση, εκτό από τη Συμβουλή, εμεί έχουμε, τη δυνατότητα, έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε υπηρεσίε υποστηρικτική και συμβουλευτική <Τυρή> και ψυχοθεραπεία. <συμβουλευτικής Τυρή> και, και συγγνώμη που το λέω τώρα. Παρατήρησα τα ονόματα στην Επιτροπή. Έτσι, δεν ξέρω και τι θα κάνετε για το stop bullying, αν θα υπάρχει μια δεύτερη επιτροπή, αν θα είναι αυτή. Και μιλήσατε κι εσεί για social media, μιλήσαμε για εφήβου, παιδιά, φοιτητέ. Δεν βλέπω κανέναν από αυτού. Ούτε εφήβου βλέπω στην Επιτροπή, συμβουλέ από του εφήβου, ούτε από φοιτητέ, ούτε από ειδικού των social media. Δηλαδή είναι όλοι. Ε, και καλώ είναι οι άνθρωποι, οι ειδικοί ε, καθηγητέ τα, ε, τα Πανεπιστημίου κτλ. τα παιδιά που αφορά... αυτή η επιτροπή είναι ο πυρήνα ο πυρήνας, ο μια σειρά δραστηριοτήτων. Είναι αυτή η οποία θα σχεδιάσει τη συμμετοχή όλων αυτών. Έχετε απόλυτο δίκιο, ιδίω στο σημείο τη συμμετοχή των παιδιών. Έχει αποδειχθεί διεθνώ, και εμεί το κάνουμε αυτό εδώ, το Περιοργείο Παιδεία το ξεκίνησε, να κάνει τι λεγόμενε διαμεσολαβητικέ επιτροπέ. Τι επιτροπέ δηλαδή σχολική διαμεσολάβηση, στι οποίε συμμετέχουν τα παιδιά. Mm -hmm. Συμμετέχουν σε τάξει ή α, άνθρωποι, που θέλ, τα παιδιά που θέλουν να ασχοληθούν και τα οποία μπαίνουν διαμεσολαβητέ μεταξύ αυτών οι οποίοι επιτίθενται στου άλλου. Δηλαδή είναι μια διαδικασία, επαναλαμβάνω, διεθνή. Η οποία σχηματοποιείται τώρα και σε εμά, στο Υπουργείο Παιδεία. Υπάρχουν και ειδικοί εκπαιδευτικοί σύμβουλοι που ασχολούνται με αυτό εδώ. Κοιτάξτε, είναι φαινόμενα τα οποία δεν είναι εύκολο να χειριστεί κανεί. Mm -hmm. Και είναι φαινόμενα τα οποία χρειάζονται μια υποδομή, η οποία σε πολλά μέρη του κόσμου και σε εμά φυσικά δεν υπάρχει. Τι είναι αυτή η υποδομή, πρώτον, μια στενή συνεργασία, δομημένη συνεργασία μεταξύ των, των ε, ε, υπηρεσιών παιδεία, των κοινωνικών υπηρεσιών και ημών. Υπουργεί, των υπηρεσιών δηλαδή ψυχική υγεία. Mm -hmm. Υπάρχει το στοιχείο υπάρχει το μέσο τη διαχείριση. Όταν δηλαδή ένα παιδί εκδηλώσει μια τέτοια συμπεριφορά, πώ το χειρίζεται το γονέα. Και εκεί πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένε συγκεκριμένες, συγκεκριμένες έγκαιρε Θα, σε ποινές... θα σα πω, όχι, Α. όχι, προσέξτε. Οι ποινέ είναι το τρίτο στάδιο. Στη δεύτερη περίπτωση, όταν αρχίζει και εκδηλώνεται αυτή τη συμπεριφορά, Εκεί και πέρα πλέον υπάρχει πλέον η επιτήρηση, πρέπει να υπάρξει επιτήρηση. Και μάλιστα αυτή η επιτήρηση πρέπει να έχει μια υποχρεωτικότητα. Αυτά θα ρυθμιστούν και με νόμο. Η υποχρεωτικότητα αυτή εδώ δεν είναι βέβαια ποινική φύση. Είναι συμβουλευτική φύση. Δηλαδή αυτά τα παιδιά έρχονται σε εμά, ειδικέ δομέ που πρέπει να φτιάξουμε εμεί, έτσι ώστε να τα υποστηρίξουμε επιτηρώντα. Έρχονται παιδιά στι ειδικέ δομέ τώρα. Προσέξτε, προσέξτε. Οι ειδικέ δομέ αυτέ τη στιγμή είναι μόνο, μόνο επιμελητέ ανηλίκων. Είναι μια παλιά δομή, είναι δηλαδή και μια. Το δομή. 1306 υπάρχει παράδειγμα που παιδί να πήρε τηλέφωνο. Όχι. Όχι, όχι. Στο 1306 δεν μπορεί να πάρει παιδί τηλέφωνο. Μες. Ακόμη. Ε, στο 1306 παίρνουν οι εκπαιδευτικοί οι και οι γονεί. Εμεί τώρα αναπτύσσουμε αυτέ τι υπηρεσίε. Για να πω το θέμα είναι ότι δεν έχουμε και προσωπικό. Δεν έχουμε εκπαιδευμένο προσωπικό. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε διαδικασία, προχωρημένη βέβαια, να φτιάξουμε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για επαγγελματίε ψυχική υγεία και κοινωνικών επιστημών εν γέννη, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τέτοια περιστατικά. Δεν είναι ακόμη και ένα ψυχέτο, σαν και εμένα, δηλαδή επαγγελματίε mm -hmm. ψυχική υγεία, όλοι σε θέση να αντιμετωπίσουν τέτοια εξειδικευμένα α, περιστατικά. Άρα και εκεί χρειάζεται μία. Α, υποδομή. Και το τρίτο στάδιο, που ο κ. Τζούνο, είναι πραγματικά όταν εκεί εκδηλωθεί αυτή η συμπεριφορά. Όταν έχουμε την παραβατικότητα με την βούλα. Εκεί πραγματικά τώρα θέλει. Και μια προσέγγιση διαφορετική από την νομοθεσία και τη μάτια του Υπουργείου Δικαιοσύνη. Γι' αυτό εδώ, αλλά χρειάζονται και ειδικέ δομέ σοφρονιστική φύσεω. Όχι φυλακή, αλλά σοφρονιστικά μέτρα. Το παρακολουθούμε, κύριε, Υπουργέ, πολύ, κύριε είναι Βαρτζόπουλε. πολύ, κύριε Βαρτζόπουλε. Θέμα ναι, το οποίο καθημερινά, όπω ο Χρήστος, ναι, να χρόνο τώρα, κάθε μέρα.